Μια εικόνα που δεν συμβαδίζει με την πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική συνείδηση που απαιτείται για να αναστραφούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, συνάντησαν οι εθελοντές δίτες που συμμετείχαν στον καθαρισμό του βυθού στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του τομέα περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας και τη συμμετοχή 18 αυτοδητών. Θα έλεγα ότι είναι η πιο σημαντική κυβερνητική ατζέντα. Σκοπός λοιπόν του τομέα περιβάλλοντος της παράταξής μας είναι να μπορεί να αναδεικνύει προβλήματα, να μπορεί να ενώνει δυνάμεις με διάφορους θεσμούς και με διάφορες οργανώσεις, ώστε αυτά τα προβλήματα που αναδεικνύονται διαρκώς να επιλύονται, αλλά και να δημιουργούνται δράσεις όπως καλή ώρα η σημερινή, δράσεις οι οποίες έχουν και ένα διαπαιδαγωγικό σκοπό για το πώς πρέπει στο σύνολό της να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της κατάδυσης, οι εθελοντές άρχισαν να φέρνουν στην επιφάνεια κάθε είδους απορρίμματα, από κουτάκια αναψυκτικών μέχρι ελαστικά αυτοκινήτων και μεταλλικές κατασκευές που άγνωστο πώς έχουν καταλήξει μέσα στο λιμάνι. Θάλασσα είναι πηγή ζωής. Μας δίνει το 50% του οξυγόνου και απανθρακοποιεί μεγάλη ποσότητα διοξιδίου. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται, αλλά εμείς θα πρέπει να την απαλλάξουμε από τα πλαστικά τουλάχιστον, τα οποία διασπώνται και σύντομα θα τα φάμε μέσα από τα ψάρια. Αν λοιπόν θέλουμε γρήγορα να δράσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε με ρυθμούς όσο μπορούμε πιο ταχύς, γιατί δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Το παρόν στη δράση έδωσε το πρωί και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ενετάκης. Το περιβάλλον πάντα είναι ο σκοπός, η προστασία του περιβάλλοντος σε όλα τα νομοσχέδια και σε όλες τις στρατηγικές που σχεδιάζουμε για το μέλλον. Βρίσκονται εταιρείες μαζί με τη ΜΕΠ, η Life Research Skin SEP, η We For All που κάνουμε μαζί κοινά project μαζί στο κομμάτι του Γη και Είδωρ που έχουμε αναλάβει. Όλη η διαδικασία, θέλω να σας πω ότι θα καταγραφεί όλα τα απόβλητα θα σταλούν στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια σε συνεργασία με τη Χελμέπα που προστατεύει τις θάλασσες και τις ακτές από το 1980. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Μεσογειακή Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος ανέλαβε τον καθαρισμό των υδάτων, ενισχύοντας το μήνυμα της ανάγκης για άμεση και συντονισμένη δράση για το περιβάλλον. Να δώσουμε μια άλλη δυναμική και να δείξουμε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Διότι η διασύνδεση τριών τομέων, όπως η οικονομία, η κοινωνία, το περιβάλλον, όταν συνδεθούν μαζί μπορούν να κάνουν θαύματα. Ο υποβρύχιος καθαρισμός του ενετικού λιμένα είναι η αφετηρία για μια συνολικότερη και στοχευμένη συζήτηση πάνω στις περιβαλλοντικές στρατηγικές του κόμματος, όπως εξήγησαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολιτικές προσεγγίσεις, η περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για το περιβάλλον αποτελούν αντικείμενο εσπερίδας που πραγματοποιείται παράλληλα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου.